Ο Άκης βρίσκεται στο Όσιο, εντάξει, εκτός περιπτώσεων κρυψορχίας, και η όλη απεικόνηση του συστήματος σπερματικός τόνος, επιδημίδα και όρχης ξεκινάει περίπου από το έξω στόμιο του βονικού πόρου. Υπάρχει ένα έσω στόμιο του βονικού πόρου, το έξω στόμιο λοιπόν, και κατέρχεται μέχρι κάτω στο Όσιο. Υπάρχει εκατέρωθεν μια κοιλότητα. Στα λατινικά λέγεται cavum scroti, όπου μέσα ενθυλακώνεται ο όρχης. Τα τυχώματα είναι χαλαρά, δεν είναι πολύ σφιχτά τα τυχώματα γύρω-γύρω. Δηλαδή οι χιτώνες είναι σχετικά χαλαροί. Συγκρατείται όμως από ένα σύνδεσμο εμβρυϊκής κατανομής, ο οποίος ονομάζεται ΙΑΚΑΣ. Ο ΙΑΚΑΣ λοιπόν συγκρατεί, κυρίως είναι αυτός που πιο συγκρατεί τον όρχη, την επιδημίδα και τον σπερματικό, το κάτω θύμα του σπερματικού τόνου. Αυτός εδώ είναι ο ΙΑΚΑΣ. Βλέπετε, αν σηκώσουμε και ξυλώσουμε από κάτω την ακάλυπτη περιοχή του όρχιος, θα δείτε ότι αυτός ο σύνδεσμος είναι που συγκρατεί τον όρχη στην θέση του. Η καλή εμβριολογική διαμόρφωση του ΙΑΚΑ συμβάλλει στη σταθερότητα του όρχιος. Η μη καλή διαμόρφωση του ΙΑΚΑ είναι ένας από τους παράγοντες που ο όρχης παίζει μέσα στο όσιο ή ανεβαίνει και πιο πάνω μέσα στην κοιλότητα της ελιτροειδούς απόφυσης. Η φυσιολογική απεικονιστική ανατομία έχει να κάνει με μια δομή όπου έχουμε ομοιόμορφη κατανομή των ηχοανακλάσεων. Εδώ η ομοιόμορφη κατανομή των ηχοανακλάσεων βασίζεται σε ένα φαινόμενο το οποίο ονομάζεται scattering. Scattering είναι η scattering είναι μία ανάκλαση προς όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι λοιπόν, όσο πιο καινούριο μηχάνημα έχουμε, το οποίο συλλέγει όλες τις μικρές αυτές ανακλάσεις, τόσο και πιο η ηχοδομή εδώ πέρα θα είναι πιο λεπτομερής. Και όταν λέμε πιο λεπτομερής, εννοούμε ότι οι μικροανακλάσεις που απέχουν η μία από την άλλη, δηλαδή αυτό που λέμε διακριτική ικανότητα, η οποία είναι στο χώρο και λέγεται spatial resolution, και η αντίθεση του κοντράς της έντασης των ανακλάσεων, που ονομάζεται contrast resolution, είναι πιο καλή. Συνεπώς η ποιότητα του μηχανήματος μας βοηθάει στο να έχουμε καλύτερη και πιο λεπτομερέστερη απεικόνιση της ηχοδομής. Το φαινόμενο της ανάκλασης γίνεται σε μεγαλύτερες ανακλαστικές επιφάνειες. Δηλαδή, εδώ γύρω-γύρω, στην όδη κάψα, έχουμε το φαινόμενο της ανάκλασης. Μέσα όμως γίνεται μια διασπορά μικροανακλάσεων προς όλες τις κατευθύνσεις. Παρόμοια ηχοδομή θα δείτε στο θυροειδή. Παρόμοια ηχοδομή θα δείτε στους ιελογόνους αδένες. Έτσι κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την κεφαλή για το θυροειδή, να τη βάλει στον όρχη, αν δεν μπορεί να βρει μια κεφαλή. Έχουν την ίδια φιλοσοφία, το φαινόμενο δηλαδή των μικροανακλάσεων προς όλες τις κατευθύνσεις. Μέσα στον όρχη υπάρχουν ορισμένα διαφραγμάτια τα οποία διαχωρίζουν τον όρχη σε λόβια. Τι είναι αυτά τα διαφραγμάτια, από τι αποτελούνται αυτά τα διαφραγμάτια? Στην αρχή έχουν χαλαρό ενώδες θετικό ιστό. Στη συνέχεια, περνώντας την ηλικία, το aging,
αρχίζει και αυξάνει πιο πυκνός συνδυτικός ιστός. Έτσι, εμείς για να μπορέσουμε να δούμε αυτά τα διαφραγμάτια, πρέπει να τα βρούμε σε κάποιον ο οποίος έχει αναπτύξει, αντί για χαλαρό συνδυτικό ιστό, πυκνό εινώδη συνδυτικό ιστό, που είναι ηχογενής. Συνεπώς, αν θέλει κάποιος να δει αυτά τα διαφραγμάτια, θα τα δει σε κάποιον ηλικιωμένο. Δέστε έναν οπό, πώς φαίνονται τα διαφραγμάτια. Εδώ είναι σε ένα μεγαλύτερης ηλικίας. Πάλι δέστε πώς διαχωρίζονται τα διαφραγμάτια. Εδώ τα βελάκια μέσα περιορίζουν τα σπερματικά σωληνάρια. Και σε έναν πιο ηλικιωμένο και πιο μεγάλο χρόνο παραμονής μέσα στη φορμόλη, δέστε πώς φαίνονται τα διαφραγμάτια. Όπου εκεί μπορούμε να δούμε και τα αγγεία τα οποία πορεύονται μέσα στα διαφραγμάτια. Ο δε ιστός με τα σπερματικά σωληνάρια είναι ο υπόλοιπος που κυτρινίζει. Συνεπώς, αυτά τα διαφραγμάτια μπορούμε να τα δούμε σε έναν μεγάλη ηλικία και είναι ηχογενή διαφραγμάτια. Έχουν σημασία αυτά τα διαφραγμάτια? Αναρωτιέται κανένας. Βεβαίως, πρέπει να τα διακρίνει κάποιος. Γιατί? Διότι πολλές φορές είναι τέτοια η ανακλαστικότητα του πυκνού εινόδου συνδυτικού ιστού που αλλοιώνει την ηχοδομή του όρχιος και ο όρχης φαίνεται ανομοιογενής. Συνεπώς, πρέπει να ξέρουμε την κατανομή αυτών των διαφραγματίων που συγκλίνουν προς το μεσάβλιο, για να μην μπερδέψουμε την ανομοιογενή ηχοδομή με μια βλάβη. Να το λοιπόν το λόβιο και δέστε μέσα τα σπερματικά σωληνάρια και εδώ μέσα αυτό το οποίο βλέπουμε εμείς εδώ. Τώρα, προσέξτε να δείτε. Λέει κάποιος ο διάμεσος ιστός του όρχεως. Ο διάμεσος ιστός του όρχεως έχει δύο τμήματα. Το ένα είναι τα εινώδη διαφραγμάτια, που έχουμε αγγεία, ελεφαγγεία μέσα, και ο άλλος χώρος, ο οποίος περιλαμβάνεται μέσα στο λόβιο, είναι αραιός, πολύ αραιός, χαλαρός συνδυτικό ιστός, που έχει και αυτός αγγεία, αλλά και μέσα βρίσκονται άλλες δομές, άλλα κύτταρα, κύτταρα του Leydig, μακροφάγα, μαστοκύτταρα. Ο χώρος αυτός λοιπόν είναι ο ένας με τα εινώδη διαφραγμάτια και ο άλλος εδώ πέρα μέσα έξω από τα σπερματικά σωληνάρια που είναι αραιός, χαλαρός, συνδυτικός ιστός. Η ηχοδομή του είναι σχεδόν παρόμοιας φύσεως με εκείνη των σπερματικών σωληνάριων. Έτσι δεν θα μπορούμε να το ξεχωρίσουμε αυτό. Δέστε εδώ σε έναν ηλικιωμένο πώς φαίνονται αυτά τα διαφραγμάτια, τα εινώδη. Τα βλέπετε? Ξεκινάνε από το μεσάβλιο και δέστε πώς διαχωρίζουν τον όρχη. Λίγο ακόμα να είχαμε πιο πυκνό συνδυτικό ιστό, θα έλεγε κάποιος ότι εδώ έχουμε έναν ανομοιογενή όρχη. Γι' αυτό θέλει λιγάκι προσοχή να ξέρουμε την ηχοδομή αυτών των εινωδών διαφραγματίων σε λίγο ηλικιωμένους ασθενείς.